Πού. Κάνω ρε μαλάκα. Ωραία. Α, μαλάκα τα αυτιά μου. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε όλοι καθαρά από το γαμάτο μικρόφωνο. Κάτσε να βάλω και το λαμπάκι. Sponsored by Razer. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Razer, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, μπορείς να μου πάρεις τηλέφωνο. Zegedron Hellas, βρίσκομαι εδώ για εσένα. Μπορείς να μου πάρεις τηλέφωνο και να μου δίνεις τα Razer products, άμα θέλεις. Λοιπόν, Q&A σήμερα. Λοιπόν, δεν θα τα πάρω με ερώτηση σε φάση, πρώτη ερώτηση από αυτόν, δεύτερη ερώτηση από αυτόν. Θα τα πάρω όπως να είναι. Θα ξεκινήσω από πάνω μέχρι κάτω και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, Δημήτρης Σταθάκης. Έχεις οδηγήσει ποτέ μηχανάκι Greek Dude και πώς ήταν η εμπειρία σου? Νούμερο 1, άξιο! Ο Greek Dude, παιδιά, μαθαίνει μηχανάκι. Ωραία, λοιπόν. Πες μας άμα είσαι έτοιμος καταρχήν. Είμαι, νομίζω. Είσαι αρκετά έτοιμος. Και τώρα πώς παίρνει το γυμνάσιο. Συγγνώμη, το μηχανάκι που θα οδηγήσει. Η μάρκα του μηχανακίου. Έβαλε και μπρος, Greek Dude, έτοιμος. Πάνω στο Greek Dude, έλα το έχεις. Νιώθει έναν κρύο υδρότα να τρέχει στο μάγουλό του. Greek Dude, γελάει σπαστικά. Άρχισε, παιδιά, άρχισε. Κάτε. Ναι, έχω οδηγήσει μηχανάκι. Δεν ήταν αυτή η πρώτη μου φορά, αλλά ήταν μια από αυτές εδώ πέρα τις φορές τις οποίες, ας πούμε, Δεν ήξερα να οδηγάω 125. Τέλος πάντων, μπορώ να πω διάφορες δικαιολογίες, αλλά θα πω πως ήμουν ένας φαγκωτάς που έπεσε από το μηχανάκι. Αλλά προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Gaming Advice GR με ρωτάει, θα κάνεις βίντεο με subscribers? Λοιπόν, θα κάνω βίντεο με subscribers. Τώρα, σε ποιο game θα γίνει το βίντεο με τους subscribers? Σκέφτομαι για Call of Duty 5. Τώρα, από εκεί και στο εξής, οι περισσότεροι με γνωρίζετε επειδή παίζω Counter Strike. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε βίντεο και στο Counter Strike, αλλά θα πρέπει να δω πώς θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά για το Counter Strike έχουμε αρκετές επιλογές, οπότε λογικά Counter Strike θα γίνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να γίνει σε Call of Duty 5. Ο Arcade με ρωτάει, γιατί σταμάτησες να παίζεις Halo 5? Λοιπόν, σταμάτησα να παίζω Halo 5 διότι είδα ότι το κανάλι δεν προχωρούσε μπροστά με το Halo. Το Halo μου αρέσει πάρα πολύ σαν παιχνίδι, αλλά δεν γίνεται να ανεβάζω εγώ content Halo και να το βλέπουν μόνο 150 άτομα, ενώ να ανεβάζω content Counter Strike και να το βλέπουν 250 άτομα, δηλαδή 100 συν άτομα πάνω κάτω περίπου. Και στην τελική του μήνα θα πέρω και άλλα 300 views παραπάνω, ας πούμε. Κοίτα, μου αρέσει το Halo πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να παίζω δύο competitive παιχνίδια και να τα πηγαίνω και στα δύο καλά. Οπότε θα κάνω main το Halo, πήγα να πω, το Counter Strike, όπου το έχω κάνει επίσης main. Το έχω κάνει ήδη main, ως main competitive παιχνίδι, και το Halo 5 θα το, όπως είδες, το έχω αφήσει. Τώρα, άμα δω ότι μπορώ να κάνω ένα βίντεο εκεί πέρα με φίλους, subscribers ή οτιδήποτε, θα το κυνηγήσω, αλλά θα δούμε μέχρι εκεί πέρα. Ο Old School Gaming με ρωτάει, σειρά MW2 θα συνεχίσει? Λοιπόν, θυμάστε που έβγαλα το VAG πάνω που έφαγα για το Modern Warfare 2. Όσοι δεν το έχετε δει, αυτό εδώ πέρα είναι το βίντεο, πάντα τσεκάρετε το. Έφαγα VAG ban στο Modern Warfare 2 server και για κάποιο λόγο δεν με αφήνει τώρα να μπω. Παλιά με άφηνε, τώρα δεν με αφήνει. Θα δω άμα θα συνεχίσει αλλιώς. Αλλά έχω ακούσει πως θα έρθει για backwards compatible games στο Xbox One από το Xbox 360. Οπότε έχω ένα MW2, δεν ξέρω αν φαίνεται στο πλάνο. Το έχετε δει σίγουρα από τα άλλα μου vlogs. Οπότε έχω εδώ έτοιμο MW2 να μπει κατευθείαν στο Xbox One μου. Όταν θα βγει λογικά μέσα στη χρονιά ή το καλοκαίρι για MW2. Άμα γίνει αυτό εδώ πέρα, θα συνεχίσω τη σειρά. Λοιπόν. Ο χρήστης 3Guys με ρωτάει την εξής ερώτηση. Congrats dude, αυτό δεν είναι ερώτηση. Εκτός από Battlefield 1 και Call of Duty 4, τι άλλο gameplay θα φέρεις από την καινούργια gaming season? Εκτός φυσικά από τις ήδη υπάρχουσες σειρές. Λοιπόν,
Call of Duty 4 Remaster, εννοείται και προς τα φέρω φέτος. Άμα θέλει ο 3 Guys, όχι οι 3 Guys, ο 3 Guys, άμα θέλει ο 3 Guys χρήστης, να κάνουμε βίντεο μαζί στο Call of Duty 4. Εννοείται και πως τον ξέρω από την πραγματική ζωή. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχει Xbox One, μπορούμε να κάνουμε Call of Duty 4 μαζί βίντεο άμα θέλει. Αλλά σκέφτομαι προς το παρόν για Call of Duty 4 σειρά, και από εκεί και στο εξής, άμα βάλω και άλλες σειρές μου στο κανάλι, θα επιβαρυνθώ πολύ το schedule μου, και θέλω να κρατήσω, ας πούμε, τη μία σειρά και να φέρνω τα commentaries μου ή καμιά φορά gameplays, ξέρω εγώ, άκυρα. Αλλά θα το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο αυτό εδώ πέρα. Τι ομάδα είσαι, ρωτάει ο Αλέξανδρος Ουτιτζντερουάλ. Μη γελάς. Λοιπόν, τι ομάδα είμαι, AXLG. Χάμα τη ζωή μου. Όταν δεν είσαι ο κανονικός φοιτητής όπου θα έπρεπε να είσαι και πηγαίνεις ένα από εκεί και σου λέει «Εσύ τι ομάδα είσαι ρε, εσείς τι είστε, πάω και εγώ, κι εγώ, για να μην φας φαλιάρες, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, αλλιώς άμα του πεις AXLG, τι είναι αυτό, τρώγεται! Ή Pokemon, ή κανένα Pokemon είναι αυτό!» Ο Mega Mouse Team με λέει, με ρωτάει «Hey AXLG Greetings, επειδή μου αρέσει πολύ, σαν YouTube είδα ότι έχει 997 subs και έκανα 3 fake accounts για να φτάσω στους 1000. Ωραία ερώτηση. Μπλε. Ο SoFaz ρωτάει, γιατί δεν μπαίνεις Xbox Live να παίζουμε λίγο, είμαι Vendetta Killer και ο Νίκος ο Φως. Μπλε. Τι rank έχεις στο CSGO? Wooden Master Global Silver Elite Master Guardian 8. Η Take It Serious με ρωτάνε. Modern Warfare 2 ή Battlefield Bad Company 2. Λοιπόν, οτιδήποτε μπορεί να παιχτεί, πιστεύω εγώ, με φίλους, αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, και τα δύο παιχνίδια για μένα είναι top, έτσι. Για multiplayer, ας πούμε, για first person shooter, αυτά εδώ πέρα θα μπορούσα να τα παίζω όλη μέρα. Αλλά σε οποιοδήποτε από αυτά εδώ πέρα τα δύο παιχνίδια μαζευτούμε φίλοι, που τους ξέρω εγώ εννοείται, και θα μπούμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, ένα match εδώ ή ένα match στο άλλο game, ας πούμε, σε οποιοδήποτε game κανονίσουμε, εκείνο το game, αυτό εκεί πέρα το game θα παίξουμε. Αλλά είναι κυριότερα, έχω προσέξει ότι τα περισσότερα games τα οποία θέλω να παίζω τώρα από εδώ και στο εξής, πέρα από τα single player games, θέλω να τα παίζω με φίλους και όχι ποτέ μόνος μου, ας πούμε. Οπότε οτιδήποτε game παίζω από εδώ και στο εξής, δεν θα το παίζω ποτέ μόνος μου, θα το παίζω πάντα με φίλους που τους γνωρίζω εγώ από την πραγματική ζωή. Τώρα, επίσης με ρωτάει ακόμα μια ερώτηση. Μπέγζε Minecraft, έχεις PS3? Ο Nikifor με κάνει την εξής ερώτηση. Τελικά θα με αποδεχτείς στο Xbox 360? Όχι. Ο Παναγιώτης Μαντούρος κάνει την εξής ερώτηση. Η ερώτηση είναι, σκέφτεσαι να κάνεις subgame στο CSGO, δηλαδή να παίξεις CSGO με τους subscribers σου? Όπως είπα και πριν, ναι, το σκέφτομαι, πρέπει να δω πώς θα το κανονίσω, θέλει δουλειά αυτό εδώ πέρα, θέλει να βρούμε ένα Σαββατοκύριακο να μαζευτούμε αρκετά άτομα και να το κανονίσουμε, να βγει και σε live stream, γιατί σκέφτομαι να κάνω επίσης και live streams, αλλά δεν θα τα χρωστάω εγώ, θα τα χρωστάει... θα τα χωστάρει άλλο παιδί από τη Γερμανία που έχει καλύτερο connection, ας πούμε. Ο Παιχνιδιάρης 55 με κάνει εξής ερώτηση. Γιατί δεν βάζεις facecam στα βίντεο? Λοιπόν, τα πρώτα commentaries τα οποία δημιουργήθηκαν, τα οποία εγώ είδα, δεν είχαν κανένα facecam και έχω μάθει να βάζω βίντεο commentaries χωρίς facecam. Δεν θέλω να βλέπετε τη φάτσα μου, θέλω να βλέπετε το gameplay και να ακούτε τα λόγια μου. Από εκεί και στο εξής, η φάτσα μου είναι κάτι irrelevant. Πιστεύω ότι δεν τίθεται λόγος να βλέπετε τη φάτσα μου σε ένα βίντεο. Τώρα, στο CSGO ίσως θα μπορέσω να την έχω, ας πούμε, για να κάνω λίγες γκριμάτσες, να το κάνω το βίντεο ελάχιστα πιο αστείο, αλλά πιστεύω ήδη είναι αστείο που είναι αστείο το βίντεο και θέλω να το κρατήσω σε βίντεο μορφή και όχι σε μορφή να βλέπεις και τη φάτσα μου, ας πούμε. Άμα κάνω live stream αργότερα και επιτέλους πάρω σύνδεση, μπορεί να το ξανασκεφτώ άμα θα κάνω ποτέ live commentaries ή live gameplay, ας πούμε, και στο Twitch ή κάτι τέτοιο. Ο Καβατζόπουστας GR
Ο Καμπατζόπουλος της ZR με ρωτάει. Do you rush P? Στο καμπλιέτα. Alex GR με ρωτάει. Μπλουζάκια, πότε θα βγάλεις ρε μπρο? Πρώτον, δεν είμαι μπρο. Δεν είμαι μπρο. Είμαι ο fellow YouTuber που κοιτάς. Μπρο είναι λίγα άτομα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μπλουζάκια. Μπλουζάκια. Έχω σκεφτεί κάποια concepts. Προς το παρόν δεν είμαι τόσο διάσημος πιστεύω για να βγάλω μπλουζάκια. Τώρα από εκεί και στο εξής. Άμα με ψήσουν κάποιοι φίλοι μου και πόσο μάλλον ο Μαγκάκα. Γιατί ο Μαγκάκα θέλει να μου κάνει το art design για τα μπλουζάκια, θέλει να τα κάνει αυτός. Οπότε δηλαδή άμα θα κάνω ποτέ μπλουζάκι, το design από τα μπλουζάκια, δηλαδή αυτή η στάμπα ας πούμε, που θα μπαίνει εδώ πέρα μπροστά, οτιδήποτε θα την κάνει αυτός εδώ πέρα. Έχει σκεφτεί κάποια ωραία concept. Θα τα κανονίσουμε λογικά σε κανένα χρόνο από τώρα το κόβω, γιατί δεν είμαι και τόσο διάσημος. Και θα δούμε για τα μπλουζάκια. Λογικά στο μέλλον θα πρέπει να βγάλω μπλουζάκια άμα συνεχίσω το YouTube. Ο XXXXX Cross XXXXX. Κάτσε πώς X. Ναι, με ρωτάει Diddy or Pac-Man. Ποιος κουβαλάει καλύτερα? Ρωτάς δύσκολα πράγματα, καλέ μου, φίλε. XXXXX Cross XXXXX. Ρωτάς πολύ δύσκολη ερώτηση, καλέ μου, φίλε. Λοιπόν, δεν ξέρω, ό,τι πει ο Μίτσος. Ξέρεις τι κουβαλάει, ρε. Α, έτσι ξεκινάει και η ερώτηση. Λοιπόν, με ρωτάει ο Κωνσταντίνος Καριώτης. Θα ξανακάνεις βίντεο με BTF4? BTF. BTFO μήπως θέλει να πει. Όχι, μάλλον Battlefield, μάλλον Battlefield θέλει να πει. Αν και αν ναι, πότε? Δεν παίζει να κάνω βασικά Battlefield 4 ξανά βίντεο, άμα θα βγει το Battlefield 1, αλλά άμα μου περάσει καμιά ιδέα από το μυαλό, μπορεί να κάνω κανένα βίντεο ξανά Battlefield 4, αλλά δεν το κόβω. Και υπάρχει περίπτωση να παίξεις και τίποτα άλλο εκτός από τα συγκεκριμένα βίντεο που κάνεις, όπως Rainbow Six Siege? Το Rainbow Six Siege το έχω, αλλά έχω σταματήσει να το παίζω, όπως είπα και πριν, με το Halo 5. Μπορώ να κάνω και εκεί πέρα σειρά. Μπορώ να κάνω και στο Halo 5, μπορώ να κάνω και στο Rainbow Six Siege, μπορώ να κάνω σε διάφορα παιχνίδια σειρά. Τώρα από εκεί και στο εξής. Αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια και τα τρία είναι competitive παιχνίδια, τα οποία θέλουν πολύ, πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο να ρίχνεις καθημερινά για να γίνεσαι καλύτερος. Δεν μπορώ να φέρω ένα gameplay το οποίο να είναι μόνο αστείο, πρέπει να φέρω και ένα gameplay που να είμαι καλός. Γιατί αλλιώς θα παίρνω και τα ανάλογα comments που θέλουν από κάτω. Είσαι ένας ντουμπάς, κάνω dislike και unsubscribe. Κατάλαβες, δεν μπορώ να ασχοληθώ με πολλά competitive παιχνίδια. Με 2-3 μπορώ. Από εκεί και στο 6 παραπάνω θα είναι λίγο δύσκολο. Τώρα το Call of Duty δεν είναι competitive, είναι casual arcade shooter, ας πούμε. Μπορώ να φέρω Call of Duty βίντεο. Φίλιππος Φίβος ρωτάει. Ποια είναι η γνώμη σου για τα παιχνίδια όπως το Arma 1, 2, 3 και το Squad? Πιστεύεις πως κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν το COD και το BF σε μεγάλο βαθμό? Λοιπόν, πρώτον, το σκέφτεσαι εντελώς λάθος, διότι το COD είναι ένα arcade shooter και το Battlefield είναι ένα military shooter. Τώρα, τα Arma είναι military strategy shooter, όχι κάπως αλλιώς πρέπει να λέγονται. Αλλά τέλος πάντων είναι μια εντελώς διαφορετική genre παιχνιδιών. Είτε πρώτου προσώπου είτε τρίτου προσώπου, ας πούμε, γιατί το Arma παίζεται σε τρίτο πρόσωπο, αλλά το Squad δεν ξέρω. Γενικά τώρα σπάντων το Arma και το Squad για μένα έχουν πολύ υψηλή θέση, ας πούμε, στα παιχνίδια, σαν παιχνίδια, ας πούμε. Παίζω πάρα πολύ Arma 2 μόνος μου, αλλά παίζω Daisy Mod. Αλλά επειδή το παίζα μόνος μου, έχω σταματήσει να το παίζω, γιατί όπως είπα και πριν, μου αρέσει να παίζω παιχνίδια τα οποία παίζω με φίλους. Τώρα από εκεί στο εξής, θα μπορούσα να παίζω Arma 2 όλη μέρα άμα είχα φίλους, θα μπορούσα να παίζω Battlefield όλη μέρα άμα είχα φίλους και COD όλη μέρα άμα είχα φίλους. Τώρα, πιστεύεις πως κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν? Όχι. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα κοιτάει το COD, άλλο πράγμα κοιτάει το Battlefield, άλλο πράγμα κοιτάει το Squad και το Arma. Τώρα το Squad μαζί με το Arma και πάλι είναι λίγο δύσκολο να το συγκρίνεις, αλλά πιστεύω πως και πάλι όχι, ας πούμε. Ο μανγκάκα μου, δεν είναι δικός μου, αλλά ο μανγκάκα με ρωτάει, Μαρίνος Μπασκεδάκης. Είναι καλό να θυσιάζω χρόνο εξόδων, καλοπέρασης, χρόνο ψάχνοντας γκόμενα για τους στόχους και τα όνειρά μου και γιατί? Λοιπόν, θα σου πω. Αν είσαι φοιτητής ή οτιδήποτε τέτοιο, ξέρω εγώ, δεν απευθύνομαι στο Μαρίνο, γιατί ξέρω τι είναι, ο Μαρίνος είναι όντως φοιτητής.
μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Να ασχοληθείς με τη σχολή σου και με το να καλοπεράσεις και να βρεις κοπέλα, ή μπορείς να ασχοληθείς με τη σχολή σου και αντί να καλοπεράσεις και να βρεις κοπέλα, να κάνεις κάτι παραγωγικό. Εγώ πιστεύω πως είναι καλό να κάνεις κάτι παραγωγικό όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Βέβαια, πρέπει κάποτε να βρούμε και μια κοπέλα. Αλλά πιστεύω πως αξίζει αρκεί αυτό που κάνεις να το πετυχαίνεις και να πετυχαίνεις τους στόχους σου, εννοείται, και τα όνειρά σου, και πάντα να είσαι παραγωγικός, ρε παιδί, πάντα να κάνεις κάτι και να βγάζεις ένα αποτέλεσμα. Ο Λάμζλ Πεπών, τέλος πάντων, με κάνει την εξής ερώτηση. Γιατί άρχισες το code και με τι πρόγραμμα κάνεις edit? Κάνω edit με Adobe Premiere Pro CC, άμα δεν κάνω λάθος. Και γιατί άρχισες με το code? Άρχισα με το code διότι έβλεπα τα βίντεο του Hutch στο YouTube. Όπου, για όσο δεν το γνωρίζετε, θα βάλω λογικά το κανάλι του από κάτω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τον έβλεπα στη Μασίνημα, μου άρεσαν τα Call of Duty Commanders που ανέβαζε, και από αυτόν εδώ πέρα επηρεάστηκα και άρχισα να ανέβαζω και εγώ Call of Duty videos, ακόμα και στο προηγούμενο μου κανάλι. Λοιπόν, ο Soul Hunters, ναι, με κάνει την εξής ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω τι κριτήρια πιστεύεις ότι πρέπει να έχει κάποιος για να είναι gamer. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι gamer άμα παίζεις και το LOL, δεν μπορείς να είσαι gamer άμα παίζεις μόνο και το CS, δεν μπορείς να είσαι gamer άμα παίζεις και το COD. Εγώ πιστεύω ότι gamer είναι αυτός ο οποίος παίζει παραπάνω από έναν τίτλο παιχνιδιών. Τώρα, έρχεσαι εσύ και μου λες εγώ παίζω LOL και CS, εντάξει. Για προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είσαι gamer. Gamer είναι αυτός ο οποίος θα παίζει διάφορα παιχνίδια μέσα στη χρονιά και θα ασχολείται με gaming. Τώρα δεν μπορείς να πεις έναν gamer ο οποίος πηγαίνει σε ένα internet καφέ και παίζει ένα παιχνίδι και περνάει καλά, ας πούμε, και μετά από μια εβδομάδα θα ξαναπατήσει. Gamer είναι αυτός ο οποίος, ρε παιδιά, παίζει ένα και παραπάνω video games, κατά τη δικιά μου άποψη, έτσι, και παίζει σε πολύτακτα διαστήματα, ας πούμε. Ο Sig Sig με ρωτάει τι PC έχεις. Έχω ένα laptop MSI, link κάτω στην περιγραφή. Ο Troll Duck με ρωτάει πόσο χρονών είσαι. 20. Χαίρεσαι που έφτασες χίλιους συνδρομητές? Όχι. Το περίμενες? Ναι. Έχεις φίλους YouTubers που έχει κάνει vid μαζί τους ή όλοι είναι φίλοι σου? Μπλε. Και δεν μπορώ, ρε Μίτσο, σε βλέπω έτοιμα να γελάς. Σε βλέπω σε μια φάση. Βλέπω, ξέρω εγώ, με κοιτάς κάπως έτσι, ξέρω εγώ, και μετά γυρνάω εγώ να ξαναδιαβάσω και εσύ, και εσύ έχεις πέσει έτσι, ρε φίλε, δεν μπορώ. τι άλλα παιχνίδια παίξεις εκτός από αυτά που έχουμε δει? Εκώ παίξει πολλά ακόμα, περίμενε και τα... Μη γελάς, δεν μπορώ. Άμα γελάς, δεν μπορώ. Για όλη την πίστη μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μας τελείωσε η μπαταρία της κάμερας στο προηγούμενο take. Οπότε, take νούμερο 2. Παναγιώτης Μπροβάνος. Γιατί κρατάς το XLG ακόμα? Λοιπόν, για όλους όσους δεν γνωρίζετε, η XLG είναι η κλάν μου, ομάδα μου, πέστε το όπως θέλετε. Και το κρατάω ακόμα, και δεν θα το κρατήσω νομίζω για πολύ καιρό ακόμα, διότι πια αποτελεί, ας πούμε, ένα μέρος της παιδικής μου ηλικίας. Όπου ήταν η ομάδα μας, όπου παίζαμε όλοι μαζί, ήμασταν χαρούμενοι και ούτω καθεξής. Αλλά θα βγάλω βίντεο, λογικά άμα θα το βγάλω, όταν θα το βγάλω, μπορεί και να μην γίνει τίποτα από αυτά εδώ πέρα, θα δω πώς θα πάει. Αλλά πιστεύω θα το κρατήσω για ένα μεγάλο διάστημα ακόμα και θα το αλλάξω πολύ αργότερα. Yu-Gi-Oh! Greek Masters ρωτάνε τι θα άλλαζες στα COD και τι θα κρατούσες. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το οποίο θα άλλαζα στα COD είναι να μην είναι φιουτσουριστικά. Τα σημερινά τα COD είναι φιουτσουριστικά για όλους όσους δεν γνωρίζετε. Δηλαδή παίζουμε με booster jumps και jumper boosters, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς, ρε παιδιά, εγώ τα έχω ξεχάσει. Όπου στην πραγματικότητα είσαι στον αέρα, είσαι σε φιουτσουριστικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Εμένα δεν με πολύ αρέσει αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον, δεν αρέσει και στους περισσότερους αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον. Εμείς γενικά θέλουμε σαν community, από τους παλιούς μιλάω, για τα καινούργια τα COD να τα γυρίσουν boots to the ground και να τα πάμε σε μοντέρνα εποχή, τουλάχιστον World War 2. Τώρα, τι θα κρατούσα από αυτά εδώ πέρα θα ήταν το competitive κομμάτι του Call of Duty. Άμα μπορέσουμε και μετακινήσουμε το Call of Duty στις παλιές εποχές και πετάξουμε και το competitive μέσα, θα είναι το παιχνίδι pop arcade shooter, γιατί είναι arcade shooter στην τελική.
Ο JT CSGO με ρωτάει γνώμη για Ρώσους στο CSGO. Λοιπόν, επειδή έχουμε σχεδόν ίδιο ping με τους Ρώσους, κάποιες φορές τουλάχιστον, και μας πετάει στα μάτς, ρε παιδί μου, στο CSGO, γι' αυτό κιόλας και συναντούμε πολλούς Ρώσους, ρε παιδιά. Η γνώμη μου είναι το εξής. Έχω συναντήσει καλούς Ρώσους, έχω συναντήσει όμως και πάρα πολύ κακούς Ρώσους. Με ποια είναι το λέω, ότι έχω συναντήσει Ρώσους με τους οποίους μπορώ να μιλήσω, μπορώ να κάνω μια συζήτηση, ρε παιδί μου, και να προχωρήσει το μάτς. Έχω συναντήσει όμως και τις περισσότερες φορές που συναντάω είναι Ρώσοι οι οποίοι δεν έχουν όρεξη ούτε για να μιλήσουν ούτε για τίποτα. Αυτό εδώ πέρα βέβαια εξαρτάται κιόλας και από την. Από το άμα γνωρίζουν αγγλικά καλά ή όχι, που οι περισσότεροι δυστυχώς δεν γνωρίζουν, οπότε κιόλας και δεν μπορείς να κάνεις καλή συζήτηση μαζί τους, και αυτό εδώ πέρα που ακούς τον περισσότερο χρόνο είναι σούκα μπιέτ. Ο Pink Sip ρωτάει, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο troll όπλο στο CSGO? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει troll όπλο στο CSGO, αλλά άμα με έλεγε σε μένα να πάρω ένα όπλο και να τρόλαρα, θα ήταν το Negev. GX Old School ρωτάει, πες κάποιο γεγονός ζωής σου που άμα δεν είχε γίνει ή άμα μπορούσε να το αλλάξεις θα είχες μια τελείως διαφορετική ζωή. Λοιπόν, πιστεύω ότι άμα δεν έγραφα πανελλήνιες για δεύτερη φορά, πιστεύω ότι δεν θα ήμουν εδώ πέρα που είμαι. Δηλαδή, δεν πιστεύω μάλλον ότι θα συνέχισα το YouTube. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το κάποιο γεγονός της ζωής μου είναι οι πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες που έδωσα το 2015 για δεύτερη φορά. Άμα δεν τις έγραφα ή άμα δεν περνούσα, ρε παιδί μου, άμα γινόταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, πιστεύω ότι δεν θα ήμουν εδώ πέρα που είμαι, με τα άτομα που βρίσκομαι, στη σχολή που βρίσκομαι και το καθεξής. Πόσο μάλλον εδώ που βρίσκομαι με το κανάλι, που είναι κάτι καταπληκτικό. Και τώρα πάμε στις ερωτήσεις στο Facebook, που ερωτήσεις ήταν λίγες. Ο Παναγιώτης Νικολόπουλος ρωτάει, θα άφηνες μια γκόμενα για το CSGO ή κάποιο άλλο game? Λοιπόν, πώς το απαντάς αυτό τώρα? Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση της ζωής σου βρίσκεσαι, Παναγιώτη Νικολόπουλε, Βαλέρια Κορνίλια, αλλά αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής, ότι το CSGO θα βρίσκεται πάντα σε σένα, πάντα θα βρίσκεται το CSGO at the hands reach, αν αυτό εδώ πέρα βγάζει νόημα, αλλά μια γκόμενα δεν θα βρίσκεται για πάντα, και το έχω καταλάβει από πρώτης όψεως πρόσωπο αυτό εδώ πέρα, οπότε τα συμπεράσματα δικά σου. Ο Θάνος Δήμου ρωτάει, θα παίξεις κάποιο gamers όπως BF4? Ποτέ δεν το περίμενα ότι το BF4 ήταν gamers, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σου. Πάμε αργάτο. Πλάκα κάνω. Όχι, δεν θα παίξω άλλο BF4, αλλά BF1 θα παίξω πολύ όταν θα βγει. Ο Στέλιος Κωστάκης, που παρεμπιπτόντως ήταν και κάποτε σε ένα βίντεο cameraman, βασικά σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο ήταν cameraman, με κάνει την εξής ερώτηση. Ποια κατεύθυνση θα διαλέξεις από τη σχολή σου, προγραμματιστής, τεχνικός υπολογιστών ή τεχνικός δικτύων? Σκέφτομαι να πάω για software engineering, όπου είναι να δημιουργήσεις software, δηλαδή software, αυτό που χρησιμοποιείς δηλαδή στον υπολογιστή, ρε παιδί μου. Και τώρα τεχνικός υπολογιστών που είναι hardware δεν με πολύ κινεί το ενδιαφέρον, και τεχνικός δικτύων με κινεί το ενδιαφέρον, μπορεί να το διαλέξω αργότερα, αλλά πιστεύω πως κυριότερα θα πάω για να γίνω προγραμματιστής, δηλαδή software engineer. Επίσης ρωτάει ο Στέλιος Κωστάκης, ποιες θα είναι οι επόμενες αναβαθμίσεις σχετικά με τον εξοπλισμό για το YouTube, ενώ κάμερες, μικρόφωνα, PCs και τέτοια? Λοιπόν, άμα πάρω το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα από το ΤΕΙ μου, που είναι ένα χιλιάρικο, θα έχω ένα χιλιάρικο στην άκρη και θα μπορώ να κάνω ένα PC. Άμα γίνει αυτό εδώ πέρα, θα πάρω PC σίγουρα. Αλλιώς σκέφτομαι για μια vlogging κάμερα που το σκέφτομαι από το καλοκαίρι, όπου για ποιο λόγο θέλω να την πάρω. Όπως είδατε, όταν πήγα στην Αθήνα δεν ανέβαζα Counter-Strike videos και οτιδήποτε άλλο, ανέβαζα περισσότερο vlog, τι περνούσα εκείνη εκεί πέρα την περίοδο της ζωής μου. Οπότε όταν για παράδειγμα εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω edit footage Counter-Strike, όταν δεν θα παίζω Counter-Strike και θα κάνω κάτι άλλο, αυτό το άλλο θέλω να το βγάζω βίντεο, και ο καλύτερος τρόπος για να το βγάλω βίντεο είναι με μια κάμερα, καλή κάμερα. Και η καλή κάμερα δεν είναι αυτή εδώ πέρα που με βλέπετε αυτή εδώ πέρα τη στιγμή, διότι δεν έχει καλό autofocus στον έξω κόσμο. Ο Δημήτρης Κρητικόπουλος ρωτάει, λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω πώς και πότε ακούμπησες ή έπαιξες το πρώτο games σου σε Xbox ή PC. Λοιπόν, πρώτη φορά έπαιξα σε PC, το πρώτο game ήταν σε PC, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχε πάρει ο πατέρας μου πριν πολλά χρόνια από ένα μαγαζί με αυτοκίνητα, και το παιχνίδι ονομαζόταν Supercars.
όπου ήταν ένα racing game απλώς και ήταν το πρώτο game που έπαιξα στον υπολογιστή ποτέ. Τώρα σίγουρα έχω παίξει και άλλα παιχνίδια σε internet καφέ, αλλά θα ήταν έτσι για πολύ λίγο. Αλλά το πρώτο game, κανονικό game, το οποίο έπαιξα με όλο μου τον χρόνο, ας πούμε, ήταν σε PC και ήταν τα Supercars. Αργότερα στο Xbox 360 το πρώτο game που έπαιξα ήταν το Sega Tennis με τον Sonic the Hedgehog. Ναι, ναι. Αυτά ήθελα, παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα το Q&A. Όχι αυτά ήθελα. Αυτά μου με ρωτήσατε. Κάποια δεν τα έχω βάλει μέσα, διότι τα έχετε κάνει δύο φορές ερωτήσει ή οτιδήποτε άλλο. Ή κάποια άλλα, μάλλον θα τα κάνω σε διαφορετικό βίντεο, ολόκληρο βίντεο σε commentary λογικά. Το οποίο βασικά μπορεί να είναι μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Αλλά γενικά ευχαριστώ που γράψατε όλες αυτές εδώ πέρα τις ερωτήσεις. Ετοιμάζω και Q&A δεύτερο, εννοείται. Οπότε όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για δεύτερο Q&A μπορείτε να μου αφήσετε comment κάτω στο comment section ή στο Facebook. Μην με κοιτάς, Μίτσο, χάνω την προσοχή μου. Δεν πειράζει. Οπότε, άμα θέλετε και άλλες ερωτήσεις να μου ερωτήσετε κάτω στο comment section σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο ή στο post το οποίο θα κάνω στο Facebook, link κάτω στην περιγραφή. Οπότε για το Q&A 2, το οποίο λογικά θα έρθει τον επόμενο μήνα, τώρα είναι Σεπτέμβρης, τον Οκτώβριο δηλαδή, για το Q&A του Οκτωβρίου, ό,τι ερωτήσεις θέλετε στο comment section κάτω από εδώ πέρα ή αλλιώς στο Facebook. Τώρα από εκεί και στο εξής, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας όπου μου ερωτήσατε, φίλους και μη. Να ξέρετε, δεν κάνω ad αρκετά άτομα. Τα περισσότερα άτομα τα οποία έχω κάνει ad τα γνωρίζω καιρό, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων έχω μιλήσει αρκετά μαζί τους, ή τέλος πάντων τους γνωρίζω από κοντά είτε στα social media, είτε στο Facebook, στο Xbox και στο Steam, τέλος πάντων, όπου αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι δεν θέλω να έχω πολλούς αγνώστους στο friend list μου και να γίνεται ένας πανικός. Θέλω να έχω τα άτομα τα οποία γνωρίζω και με τα άτομα τα οποία μιλάω εγώ, αυτά να έχω, ρε παιδί μου, και να μην μπερδεύομαι παραπάνω με άλλα άτομα τα οποία δεν γνωρίζω. Διότι αρχίζει και μεγαλώνει όλη αυτή εδώ πέρα η φάση με το YouTube και γίνονται πολύ πολύ πλουκά τα πράγματα. Οπότε θέλω να τα κρατήσω simple. Από εκεί και στο εξής, ελπίζω να σας άρεσε η όλη φάση. Το μισό μου πρόσωπο είναι άσπρο, το άλλο μισό είναι μαύρο επειδή δεν έχουμε καλό φωτισμό. Ακόμα και την λάμπα μου να άναβα δεν θα γινόταν κάτι, πόσο μάλλον τη λάμπα αυτή εκεί πέρα. Οπότε άμα μου έρθει η όρεξη και αγοράσω καμιά λάμπα από εδώ πέρα, ας πούμε, και να έχω άσπρο φως, καλώς. Αλλιώς δεν το κόβω να γίνεται κάτι, οπότε πάντα θα βλέπετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αλλά ευχαριστώ λοιπόν για όλους όσους καθίσατε μέχρι εδώ πέρα για να δείτε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Το όνομα μου είναι Σωτήρης ή AXLGreekDude και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, very well.